Πρέπει να ξυπνήσουμε. Είναι διωγμός αυτός. Είναι διωγμός της Ορθοδοξίας. Γι' αυτό πού θα πάνε τα παιδιά σας. Στα ναρκωτικά θα πάνε και είναι κρίμα. Όταν η Ορθόδοξη πνευματικότητα βάζεται και καταφρονείται, ποια δύναμη σε, ποια δύναμη έχουμε. Λέω στον Πούτιν που τον είδα εκεί πέρα 2,5 ώρες, του λέω, πρόεδρε, η δύναμή σας δεν είναι το φυσικό σας αέριο, δεν είναι το πετρέλαιό σας, είναι η Ορθοδοξία και αυτό να το ξέρετε. Και μου έκανε έτσι, ντα και χαρασό. Το αποδεχόταν. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι έχει να δείξει η Ελλάδα σήμερα. Αυτή η δύναμη και η Ελλάδα τι είναι. Είναι η πρωτεύουσα της Ορθοδοξίας η Ελλάδα. Αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσουμε. Έρχονται σήμερα, εμείς είμαστε στο Άγιον Όρος. Ο γέροντας είναι εδώ στο Άγιο Διονύσιο. Πόσοι γέροντα έρχονται από εκτός Ελλάδος και σας πλησιάζουν και θέλουν να μάθουν την αυθεντική πνευματική ζωή. Πάρα πολύ. Δεν είναι έγκλη της Ελλάδος αυτό. Δεν είναι δόξα της Ελλάδος αυτό το πράγμα. Επήγα εκεί και μου είπαν να με δουν για να μου εκφράσουν ευγνωμοσύνη ο Μετβέντε και ο Πούτιν. Και πήγα ασφαλώς. Λοιπόν, γιατί να πάω, λέω στο. Καλά, κακό είναι να πάω. Κακό είναι αφού με κάλεσε. Να πάω να με ευχαριστήσουν και μου έκανε και τραπέζι. Είναι κακό να ακούσουν και αυτοί οι δύο λόγια. Και αυτοί δεν επιμενόμενοι άνθρωποι τι είναι. Και να σας πω και την αυτή, με κράτησα 2 ώρες, 2,5 ώρες ήμουν με τον Πούτιν και αισθανόμουν και άσχημα, διότι έξω από το σπίτι είχε κι άλλους που τον ήθελα. Και του λέω, ξέρεις, πρέπει να κλείσουμε, διότι αρκετή ώρα λέω, όχι, λέει, θέλω κι εγώ το πνευματικό relax, μου λέγει. Γιατί όχι, είναι κακό πράγμα να πεις δύο λόγια πνευματικά σε άτομο που σε καλεί. Δεν πάει να το βρεις και να τον ξέρει να με δεχτείς. Κι όμως, και αυτό το χτύπησα. Και μάλιστα του είπα, του λέω, θέλω να σας παρακαλέσω κάτι, να βοηθήσετε την Ελλάδα και οικονομικά. Και μου λέει θα το κάνω και αυτό.